αλλά ταυτόχρονα και μια χρονιά που βλέπουμε την εργατική τάξη και την νεολαία διεθνώς να κλιμακώνουν τις αντιστάσεις τους. Η συζήτηση έχει τίτλο «Από το εμπόριο των σκλάβων στο Black Lives Matter». Ομιλητές θα είναι ο Κώστας Πίτας από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα και συντονιστής της ΚΕΡΦΑ. Εγώ είμαι η Λουίζα Κίκα, θα συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα υπάρχει χρόνος για τοποθετήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης και να σας υπενθυμίσω να βάλετε και τα κινητά σας στο αθόρυβο. Καλησπέρα, συντρόφοι και σύντροφοι. Νομίζω ότι όλα τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, όλο αυτό το τεράστιο κύμα που ξεκίνησε με τη δολοφονία του Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες και που έχει απλώσει παντού αυτές τις τεράστιες αντιρατσιστικές σε ολόκληρο τον κόσμο αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, αν είναι ένα πράγμα στο οποίο δεν αφήνει πια καμιά αμφιβολία, είναι ότι για τη συντηρητική πλειοψηφία, για εκατομμύρια κόσμου, ο ρατσισμός είναι κάτι υπαρκτό. Όλοι κατανοούν ότι υπάρχει ρατσισμός, ότι υπάρχει ρατσισμός ο οποίος ουσιαστικά οδηγεί σε δολοφονίες σαν του Φλόιντ. Αλλά για να απαντήσουμε στις ρατσιστικές επιθέσεις και στον ρατσισμό, νομίζω ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα: από πού προέρχεται ο ρατσισμός? Όχι μόνο τι είναι, από πού προέρχεται ο ρατσισμός. Γιατί για να απαντήσουμε, για να δώσουμε τους αγώνες αποτελεσματικά, χρειάζεται να ξέρουμε και την αιτία τους, ποιος είναι ο βασικός εχθρός, αλλά και ποιος είναι εκείνος ο φορέας που μπορεί ουσιαστικά να δώσει αποτελεσματικά τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό. Και επειδή η εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι παρουσιάζεται και προβάλλεται συστηματικά από κυβερνήσεις, από τηλεοράσεις, μας σημαντικής ενημέρωσης, σχολιαστές κλπ. Είναι λίγο πολύ ότι ο ρατσισμός, δηλαδή μια μορφή καταπίεσης που συνδέεται με χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το χρώμα του δέρματος κλπ. Αλλά όχι μόνο, είναι σαν να υπήρχε από πάντα, σαν να ήταν κάτι το οποίο από τότε που έχει υπάρξει άνθρωπος, υπάρξει και υπάρχει και ο ρατσισμός. Και είναι μια υπόθεση τελευταία ανάλυση προσωπικής επιλογής το πώς να τα αντιμετωπίσεις. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να απαντήσουμε στο ερώτημα από πού προέρχεται ο ρατσισμός, να ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική παρατήρηση που συνδέεται και με όλη την κουβέντα που έχουμε να κάνουμε σήμερα από το εμπόριο του σκλάβου στο κύριο, στο Black Lives Matter. Στην πραγματικότητα ο ρατσισμός είναι δεμένος απόλυτα με την εξέλιξη του καπιταλισμού. Για την ακρίβεια, αναπτύχθηκε σαν ένα μέσο για να δικαιολογήσει το δουλεμπόριο, το εμπόριο των σκλάβων από την Αφρική στην Αμερική, μια διαδικασία η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην γέννηση και στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη του ίδιου του καπιταλισμού όταν ξεκίνησε το σύστημα. Πριν που για ποιους λόγους συνέβη αυτό, θα ρίξουμε για μια ματιά λίγο στο τι πραγματικά ήταν το δουλεμπόριο. Για να έχουμε μια εικόνα των συνθηκών που επικρατούσαν για εκατομμύρια ανθρώπους, άντρες και γυναίκες μαύρους από την Αφρική, όταν τους έπαιρναν για να τους πάνε στην Αμερική για να δουλέψουν σαν δούλοι. Το δουλεμπόριο στην πραγματικότητα, για να έχουμε αυτή την έκταση, μια έκταση που θα ξεκινήσω για να πω ότι ο Μάρξ, για τον οποίο μιλήσαμε και χθες και θα μιλήσουμε για σήμερα, αναφερόμενος στο δουλεμπόριο, έγραψε ότι ο καπιταλισμός έρχεται βουτυγμένος στο αίμα και στη βρωμιά από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Ο καπιταλισμός είναι ένα τέρας που πίνει το αίμα από κρανία νεκρών. Αναφερόμενος ακριβώς αυτό το πράγμα στο δουλεμπόριο. Από το 1600 περίπου μέχρι το 1850, σε διάρκεια 250 χρόνων, πάνω από 20, περίπου 20 εκατομμύρια Αφρικανοί μεταφέρθηκαν, με εισαγωγικά το μεταφέρθηκαν, για να δουλέψουν σαν σκλάβοι στις φυτίες της Αμερικής.
κατά κύριο λόγο το 16ο και το 17ο και το 18ο αιώνα, αλλά συνεχίστηκε το 19ο. Στην αρχή με ισπανικά, πορτογαλικά, ολλανδικά πλοία, αλλά κατεξοχήν κατά κύριο λόγο με πλοία που είτε ήταν αγγλικά, είτε εξυπηρετούσαν συμφέροντα αγγλικών καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Αυτός ο κόσμος, αυτά τα 20 εκατομμύρια, κυνηγήθηκαν συστηματικά, αρπάχτηκαν από τη σκοριά τα κολλήγια της πόλης τους, αλυσοδέθηκαν, στηβάχτηκαν στα λιμάνια της Δυτικής Αφρικής και στάθηκαν στην Αμερική. Η κοινωνική καταστροφή που προκάλεσε το δουλεμπόριο στην Αφρική ξεπερνάει κατά πολύ και τον αριθμό των 20 εκατομμυρίων. Υπολογίζεται ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν στην Αφρική, έστω και άνθρωποι τους πήραν σαν σκλάβους, εξαιτίας ότι καταστράφηκαν ολόκληρες κοινωνίες, καταστράφηκε ο κοινωνικός ιστός, καταστράφηκε η δυνατότητα που να μπορούν να επιβιώνουν είτε λόγω πείνας είτε λόγω διαφόρων άλλων συνθηκών. Δεν ήταν μόνο η αρπαγή, ήταν το επόμενο βήμα, το ίδιο το ταξίδι με εισαγωγικά στην Αμερική, έστεινε στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Για ένα ολόκληρο μήνα που διαρκούσε το ταξίδι, οι αιχμάλωτοι, ο αιχμάλωτος μαύρος πληθυσμός, άντρες και γυναίκες που είχαν αρπαχτεί από την Αφρική, ήταν κλεισμένοι στα αμπάρια των πλοίων, αλυσοδεμένοι και από το λαιμό και από τα πόδια, και ο χώρος στον οποίο αντιστοιχούσε σε στον καθένα και στην καθεμιά ήταν 1,5 μέτρο επί 60 πόντους επί 30 πόντους. Είναι το μέγεθος ενός φέρετρου. Και αυτά τα νούμερα δεν είχαν βγει επειδή ένας τρελός παρανοϊκός καπετάνιος αποφάσισε ότι έτσι θα πρέπει να είναι, αλλά ήταν οι επίσημες οδηγίες της Βασιλικής Εταιρείας Αφρικής, όπως λεγόταν μια ημικρατική, ημιδιωτική, καπιταλιστική επιχείρηση που είχε αναλάβει την εκμετάλλευση του εμπόριου μέσα στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Στην χώρα δηλαδή που αναπτυσσόταν ο καπιταλισμός σε εκείνα τα πρώτα του βήματα. Υπάρχουν και πάρα πολλά. Δεν θέλω πραγματικά να χάσω το χρόνο, αλλά κυριολεκτικά, όταν υπήρχε τρικυμία, οι πρώτοι που πετάγανε στη θάλασσα για να μπορέσει να αδειάσει το καράβι ήταν όχι κάποιο άλλο εμπόρευμα, αλλά το εμπόρευμα το οποίο είχαν. Δηλαδή, οι μαύροι, οι Αφρικανοί που βρίσκονταν στα μπάρια. Πολλές φορές τους πέταγαν και επίτηδες για να μπορέσουν να εισπράξουν την ασφάλεια. Όπως αποκαλύφθηκε ότι μια τέτοια δουλειά έκανε και ο δουλεύοντας με το άγαλμά του στον Πρίσπι της Αγγλίας που πετάξανε ο κόσμος που διαδήλωνε για το Black Lives Matter στη θάλασσα. Άρα και όταν έφτανα στις Αμερικές, όταν έφτασα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις φυτείες βαβακιού, καπνού, ζάχαρης, εκεί που τους πηγαίνουν να δουλέψουν σαν δούλοι, στην πραγματικότητα ο μέσος όρος ζωής έφτανε το πολύ τα 10 χρόνια, σύμφωνα με άλλες μελέτες, ούτε καν 4 χρόνια. Οι τιμωρίες οι οποίες υπήρχαν για τις αποδράσεις, οι τιμωρίες οι οποίες υπήρχαν για όλα τα, για οτιδήποτε παράνομο θα έκανε ένας μυρός με εισαγωγικά το παράνομο, στην πραγματικότητα σήμαινε τιμωρίες που ήταν από ακροτηριασμό, κόμμα τα χέρια, μέχρι αποκλεισμό και υπήρξε το 1712, καλά, μια περίπτωση όπου δύο σκλάβοι θανατώθηκαν με ψήσιμο σε σιγανή φωτιά επειδή έκαναν φωτιά σε μια αποθήκη του αφεντικού τους. Άρα, έχοντας δώσει μια εικόνα πολύ σύντομη αλλά φοβερά τραγική, φοβερά δυνατή του τι σήμαινε τις στιγμές που ο καπιταλισμός αναπτυσσόταν στα πρώτα του βήματα, ουσιαστικά να ακολουθεί, να πηγαίνει δίπλα-δίπλα μαζί με το δουλεμπόριο μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Να πάμε όμως στο δεύτερο ερώτημα για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε. Γιατί στην πραγματικότητα χρειαζόταν η δουλεία στις φυτείες της Αφρικής, της Αμερικής. Στην πραγματικότητα το δουλεμπόριο ήταν κομμάτι ενός τριγώνου, εμπορικού τριγώνου, το οποίο ξεκινούσε από τα λιμάνια της Δυτικής Αφρικής, πήγαινε στα λιμάνια της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής και από εκεί στα λιμάνια της ίδιας μεγάλης της Βρετανίας, του καπιταλισμού που αναπτυσσόταν αραγδαία εκείνη την εποχή. Οι φυτείες στην Αμερική στην πραγματικότητα ήταν ο τροφοδότης του βρετανικού καπιταλισμού. Και με καταναλωτικά αγαθά, ζάχαρη ή καπνό, αλλά κυρίως για βιομηχανικές πρώτες ύλες
παπάκι. Χρειάζονταν φτηνά εργατικά χέρια. Χρειάζονταν όσο δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση για να μπορούν να πετυχαίνουν και να πετυχαίνει αυτό το τρίγωνο. Για να μπορούν να βγαίνουν κέρδη για να αναπτύσσουν το καπιταλισμό. Η απόπειραση που κάνα στην αρχή, και δεν θα μείνω, στο να φέρουν εθελοντές μισοεργάτες από την Αγγλία, ότι θα ερχόντουσαν, θα μέναν για 5 χρόνια, θα δουλεύανε σαν υπηρέτης, ας το πούμε κάπως έτσι, και μετά θα τους αφήνανε ελεύθερους. Αυτή η κατάσταση απέτυχε. Στην πραγματικότητα ήταν απαραίτητο να βρεθούν άλλα χέρια. Και αυτή η πηγή για αυτά τα χέρια ήταν η Αφρική. Στην πραγματικότητα το εμπόριο ήταν απαραίτητο για να τραφούν τις βαβακουργίες του Μάντσεστερ στην Αγγλία με το αίμα του σκλάβου. Και ο ρατσισμός ήταν απαραίτητος για να δικαιολογήσει το δουλεμπόριο. Γι' αυτό από τότε έγινε κυρίαρχη ιδεολογία για τις άρχουσες τάξεις. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι αυτή η βαρβαρότητα που περιέγραψα προηγουμένως, δεμένη με τα εμπορικά και καπιταλιστικά συμφέροντα που υπήρχαν, ουσιαστικά δεν συνεπαγόταν ότι η δουλεία δεν ήταν απομεινάρι κάποιων παλιότερων εποχών ή έστω συνέχεια παλιότερων κοινωνικών σχηματισμών, αλλά απόρρια, ο ρατσισμός μάλλον, συγγνώμη, αλλά απόρρια ενός συστήματος που έκανε τα μέλη του βήματος. Πολύ σύντομα, για να έχουμε μια εικόνα, δουλεία υπήρχε και σε παλιότερες κοινωνίες από τον καπιταλισμό. Και στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη και μέχρι σε έναν βαθμό, όχι ακριβώς δουλεία, αλλά περίπου δουλεία, αναγκαστική, καταναγκαστική εργασία για το αφεντικό, ήταν και στο Μεσαίο και στην Ιθροδαρχία. Αλλά στην πραγματικότητα τότε όλο αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα αναγκαστικής τύχης. Δεν χρειαζόταν κάποια δικαιολογία. Η ίδια δεν χρειαζόταν να υπάρχει. Πολύ συχνά οι σκλάβοι δεν ανήκανε σε κάποια άλλη φυλή ή σε κάτι αντίστοιχο, ανήκανε στην ίδια φυλή. Ήταν εχμάλωτοι πολέμου, δεν χρειαζόταν κάποια δικαιολογία. Ο νικητής έκανε και έβαζε τους άλλους να δουλεύουν σαν σκλάβοι, να το πω απλά. Είτε σαν άρχουσα τάξη, είτε σαν γεωεκτικά στρατόπεδα. Στον καπιταλισμό αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να ισχύει. Ο καπιταλισμός ήταν ένα σύστημα το οποίο αναδείχθηκε πάνω σε δύο βάσεις. Οικονομικά, ότι ήταν στηριγμένο στην εκμετάλλευση της ελεύθερης μισθωτής εργασίας, εργάτες και εργάτριες, πολιτικά και μέσα από τις επαναστάσεις που έκαναν οι εποχή, το σύνθημά του ήταν αδελφότητα, ισότητα, καλύτερα, και ελευθερία. Ένα σύστημα το οποίο σαν ιδεολογία έχει ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, δεν μπορεί ταυτόχρονα να δικαιολογεί την ύπαρξη κάποιων οι οποίοι δουλεύουν. Δεν είναι ούτε ίση, ούτε ελεύθεροι, ούτε αδελφοί. Χρειαζόταν μια δικαιολογία. Πάνω σε αυτή τη βάση χρειαζόταν να υπάρξει μια δικαιολογία ότι κάποιοι δεν μπορούν να έχουν αυτά τα δικαιώματα. Γιατί δεν μπορούν να έχουν αυτά τα δικαιώματα εφόσον είναι πανανθρώπινα? Γιατί πολύ απλά είναι κατώτεροι από ανθρώπους. Είναι κατώτεροι. Είναι όντα τα οποία δεν είναι, είτε δεν είναι ανθρώπινα, είτε στην καλύτερη περίπτωση είναι κατώτερη από το ανθρώπινο είδος. Άρα δικαιολογείται ότι μπορούμε να τους έχουμε να δουλεύουν σαν σκλάβοι. Στην πραγματικότητα, για να καταλήξω δηλαδή, στην ουσία ο καπιταλισμός, ο ρατσισμός εμφανίζεται μέσα από τον ίδιο τον καπιταλισμό. Μέσα, είναι δεμένος με τον ίδιο τον καπιταλισμό. Γι' αυτό ακόμα και όταν έγινε η επανάσταση των Αμερικάνων το 1776 στις ΗΠΑ που ξεφορτώθηκαν τους Εγγλέζους, που διώξανε τους Εγγλέζους, που απόκτησαν οι ΗΠΑ την ανεξαρτησία τους, ούτε τότε σταμάτησε η δουλεία των δουλεμπόριων και η δουλεία για τους Αφρικανούς, με τον πολύ απλό λόγο ότι και η νέα Αμερικάνικη πια, και όχι Βρετανική, άρχουσα τάξη, και ιδιαίτερα οι καπιταλιστές γεωκτήμονες στις φυτείες του Νότου, το είχαν ανάγκη το δουλεμπόριο για να μπορούν να κάνουν τις φτηνές, τεράστιες εξαγωγές τους στην Μεγάλη Βρετανία, στη Βρετανία, που τους αγόρευαν τα κέρδη. Άρα, έχοντας βάλει αυτό το ζήτημα, ότι στο δουλεμπόριο, το οποίο ήταν απαραίτητο για τον καπιταλισμό, και γι' αυτό ακριβώς έγινε απαραίτητος και ο ρατσισμός και η ιδεολογία για τον καπιταλισμό, ότι κάποιοι, επειδή έχουν διαφορετικό χρώμα ή οτιδήποτε άλλο, είναι κατώτεροι, ουσιαστικά, βρίσκουμε τον πραγματικό εχθρό του πόσο σύγχρονο ρατσισμό ουσιαστικά θα. Από όλο αυτό υπάρχει μια εικόνα ότι
σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, το μόνο που υπήρχε είναι η εικόνα που τη λέμε συχνά, η εικόνα του Παρπαθωμά. Η καλή Παρπαθωμά, για όσους σας μικρότερες ηλικίες έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, του ήσυχου μαύρου, ο οποίος τι να κάνει, καθόταν αναγκαστικά για να είναι το έρμεο, το θύμα όλων αυτών των καταστάσεων. Δεν ήταν η κατάσταση έτσι. Η αντίσταση απέναντι στο δουλεμόριο και στην πουλία ξεκινάει από πάρα πολύ φανταστικό. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Είναι καταγεγραμμένες χιλιάδες, μπορεί να μπορούσαν να γίνουν εξεγέρσεις. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά οι αποδράσεις, η προσπάθεια να βρουν την ελευθερία τους από τον κόσμο, ήταν κάτι συνεχές και οι αντίστοιχες τιμωρίες. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Φτάσανε σημεία ουσιαστικά όπου συνδέθηκε αυτός ο κόσμος μαζί με λευκούς και στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία, μαζί με την αριστερά, ας το πούμε, της εποχής, ουσιαστικά για να δώσει μαζί τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό. Στο Μάντσεστερ στην Αγγλία, για παράδειγμα, ήδη από το 1700 τόσο μαζευόντουσαν υπογραφές στις βαβακουργίες από τους εργάτες και τις εργάτες του 1800 τόσο του Μάντσεστερ, αυτούς που εξαρτώντουσαν από το παπάκι ενάντια στην ίδια τη δουλεία, από τους ίδιους τους εργάτες εκεί. Στο Σέφιλ κάναν ολόκληρες διαδηλώσεις οι εργάτες του Σέφιλ ενάντια στο δουλεμπόριο. Τη μεγαλύτερη γροθιά όμως την έδωσαν δύο πραγματικές επαναστάσεις, στο ρατσισμό και στο δουλεμπόριο. Δύο πραγματικές επαναστάσεις. Το 1791, μια μεγάλη επανάσταση όπου ξεσηκώθηκαν οι μαύροι σκλάβοι στο Άγιο Δομήνικο στην Αϊτή, στην Καραϊβική, όπου ουσιαστικά συγκρούστηκαν και με το γαλλικό στρατό που ήταν αποικία τους, και με τον ισπανικό και με τον βρετανικό στρατό που ήρθε σε βοήθεια, επί δύο χρόνια έδωσαν συγκρούσεις και κατόρθωσαν να νικήσουν και να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Ήταν η πρώτη χώρα που πήραν την ανεξαρτησία τους οι μαύροι στην ίδια την Καραϊβική. 30 χρόνια αργότερα στη Τζαμάικα, πάλι η εξέγερση από τον μαύρο πληθυσμό έδωσε μάχες ανάγκαση τελικά την ίδια την Βρετανική τάξη. Έστειλε το καμπανάκι ότι πλέον πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε, και τώρα θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι συνέχεια με επαναστάσεις. Και πήρε τυπικά τουλάχιστον έβγαλε τον νόμο για το συμβάτημα του Ολυμπόριου. Φεύγοντας από εκεί, θα πρέπει να τελειώσουμε ένα πράγμα. Το ότι σταμάτησε το δουλεμπόριο και μεγαλύτερο στην πραγματικότητα μετά από τον Αμερικάνικο, η δουλεία καταργήθηκε τυπικά μετά από τον Αμερικάνικο εμφύλιο πόλεμο το 1861-65, ακόμα και αυτός ο πόλεμος κερδίθηκε όταν ο πρόεδρος Λίνκον αποφάσισε, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει μαύρους ελεύθερους οι οποίοι βρισκόντουσαν στη Βόρεια Αμερική στο στρατό για να χτυπήσει τους γεωκτήμονες του Νότου. Μόνο τότε, όπως ο Μάρξ έγραψε, απόκτησε ο πόλεμος αυτός έναν επαναστατικό χαρακτήρα και σάρωσε. Ιτήθηκαν μέσα σε δύο χρόνια μέσα οι γεωκτήμονες του Νότου. Παρόλα αυτά, ακόμα και μετά την επίσημη κατάργηση της δουλείας, η δουλεία συνεχίστηκε να υπάρχει. Και συνεχίστηκε να υπάρχει γιατί βόλευε τις άρουσες τάξεις. Προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους καπιταλιστές, προφανώς και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Χρειαζόταν για να δικαιολογεί την αποικιοκρατία ότι ναι, ξέρεις, εσύ που είσαι από το τάδε μέρος, μπορεί να μην είσαι κατώτερος άνθρωπος, αλλά είσαι λίγο απολύτιστος, πρέπει να έρθω εγώ να σε εκπολιτήσω. Μπορούσε να δικαιολογεί ακόμα περισσότερο τη διάκριση, τη διάσπαση της ίδιας εργατικής τάξης σε κάθε χώρα. Και γι' αυτό η δουλειά συνεχίστηκε. Και γι' αυτό οι μαύροι εργάτες, ουσιαστικά ο μαύρος πληθυσμός σε όλες τις χώρες, και την αντίθεση και την αντίδρασή του απέναντι στον ρατσισμό την έδωσε πάντα με το εργατικό κίνημα της κάθε χώρας. Από την πρώτη Πρωτομαγιά του 1886, που πολλοί ξέρουν ότι ήταν η πρώτη σημαντική Πρωτομαγιά που οδήγησε και σε εκτέλεση στην ηγεσία των εργατών, αλλά λίγοι ξέρουν ότι η σύντροφος ενός από τους βασικούς που εκτελέστηκαν ήταν μια μαύρη ακτιβίστρια, αγωνίστρια, η Λούση Πάσος. Με συνδικάτα επαναστατικά, όπως οι βιομηχανικούς εργάτες του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη δεκαετία του 30, μέσα από τους αγώνες και τις καταλήψεις των εργοστασίων μέσα στην κρίση του καπιταλισμού, αλλά ακόμα περισσότερο συνδέοντας το αντιρατσιστικό κίνημα που η αριστερά έδωσε τεράστιες μάχες τότε ενάντια σε σκευωρίες απέναντι σε μαύρους. Απέναντι σε σκευωρία ενάντια σε 7 μαύρους που τους κατηγορούσαν με ό,τι
κίνημα, με το εργατικό κίνημα εκείνη την εποχή και δυνάμωσε και το εργατικό κίνημα και το αντιεργατικό κίνημα και η αριστερά πλευρά. Αυτό είναι το φόντο πάνω στο οποίο κεντήθηκαν όλοι οι αγώνες από τότε και σήμερα. Οι σημερινοί αγώνες δεν έρχονται από το πουθενά, έχουν βάθος πίσω και από τους αγώνες των κομμάτων και από τους αγώνες ενάντια στον ρατσισμό και από τους αγώνες του ίδιου του εργατικού κινήματος και της αριστεράς. Παλιά, αυτό
αυτή η τεράστια σύγκριση με τον ρατσισμό και το ότι φτάνει το 2020 ο Τραμπ να είναι κυριολεκτικά κολλημένος στον τοίχο από αυτό το κίνημα είναι μια φοβερή εξέλιξη. Είναι ένα κίνημα μέσα στο οποίο συμμετέχει η εργατική τάξη. Συμμετέχουν συνδικάτα. Μπορεί να συμμετέχουν οι μεγάλες ηγεσίες, αλλά και μέσα στην πανδημία το είδαμε να συμβαίνει. Οι Teamsters, οι εκπαιδευτικοί, οι τελιβεράδες, όλος ο κόσμος ο οποίος έμεινε έξω εκτεθειμένος, είναι ο ίδιος ο κόσμος που αυτή τη στιγμή μπαίνει μέσα σε αυτή τη σύγκρουση και δεν έχει τελειώσει η σύγκρουση. Είναι συγκλονιστικό ότι στις 20 του Ιούλη, την επόμενη Δευτέρα, υπάρχει απεργία στις ΗΠΑ της Αμερικής, απεργία Black Lives Matter. Δεν είναι μόνο οι διαδηλώσεις, δεν είναι μόνο ο δρόμος, είναι πια οργανωμένα κομμάτια της τάξης, παίρνουν μπροστά και δίνουν αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζουν οι συγκρίσεις με τα δεκαετία του 60 για να δει κανείς τα τεράστια πολιτικά προχωρήματα που έχουν γίνει. Αυτές τις μέρες εγώ κοίταγα διάφορα βίντεο με συζητήσεις παλιών αγωνιστών της δεκαετίας του 60 και της Άντζελα Ντέιβις και πολλών άλλων, αγωνιστών που ήταν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα εκείνης της εποχής, στο επαναστατικό κίνημα των εργατών στο Ντιτρόιτ και σε πολλά εργοστάσια. Και νομίζω ότι είναι πολύ συγκλονιστικές οι δικές τους παρατηρήσεις. Θυμούμενοι ήδη ότι στην έκδοση του 60, όπου λέγανε ότι για πρώτη φορά το «Δεν πάει άλλο» ερχόταν και από το αντιπολεμικό κίνημα της Αμερικής του Βιετνάμ, σκοτωνόταν ο κόσμος εκεί και αυτό έφτανε μέσα στην ίδια την Αμερική, η οργή και η αγανάκτηση για το αν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν και για τις συνθήκες ζωής τους, να δένεται με αυτή την έκρηξη. Τα πανεπιστήμια είναι εξεγερμένα από τον Μπέρκλεϊ μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, μέχρι η μία πόλη μετά την άλλη, να συγκροτείται αριστερά, να συγκροτείται κίνημα και πάλι ενάντια στο ρατσισμό να είναι στο κέντρο. Είναι η εποχή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το κίνημα της μη βίαιη σύγκρουσης έτσι ξεκίνησε. Ένα κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και σημαντικά θα έλεγα πέρασε από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στον Μάλκολμ Εξ. Έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε από το να υπερασπίζεται τις ιδέες του μαύρου εθνικισμού που ερχόντουσαν από παλιά, από τον Μάρκους Γκάρβεϊ, ο οποίος έλεγε: αν θέλουμε να σωθούμε, θα σωθούμε μόνοι μας οι μαύροι, οι Αφρικανοί, και πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Αφρική. Έφτανε μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει σωτηρία από τη σχέση με τους λευκούς και πολύ περισσότερο με τη λευκή τάξη. Να έχει λοιπόν τον Μάλκολμ Εξ να φτάνει και να λέει ότι ο καπιταλισμός είναι το πρόβλημα, η λύση είναι στην ενότητα και η λύση είναι στην ανατροπή αυτού του είδους του συστήματος. By any means necessary, όπως έλεγε. Με όσα μέσα είναι διαθέσιμα και είναι αναγκαία. Αυτό είναι το κίνημα το οποίο εκείνο το διάστημα διεκδίκησε την ψήφο, διεκδίκησε την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των ανθρώπων απέναντι σε λιντσαρίσματα που ισχύαν ακόμα και τότε. Και τότε γινόταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν η εργατική τάξη της Αμερικής είναι κομμάτι του προβλήματος, είναι κομμάτι της καταλύσευσης των ίδιων των κακουχιών, ο ίδιος ο υπεριαλισμός και οι υπερβάσεις του, και λίγο πολύ η Αμερικάνικη εργατική τάξη κερδίζει από αυτό. Πήγαν αυτού του τύπου οι θεωρίες. Και όπως και εκείνο το διάστημα είχαμε την αντίσταση. Η σύγκριση λοιπόν με τη σημερινή περίοδο είναι συγκλονιστική. Είναι τεράστια τα προχωρήματα. Όταν φτάνει ένα ολόκληρο κομμάτι της νέας αριστεράς, της κοινωνικής αριστεράς, όπως λέει και ο Γιώργος Οπίτας στο άρθρο μέσα στο περιοδικό, να παίρνει τεράστιες πρωτοβουλίες, να είναι το κομμάτι όπου τις δολοφονίες των μαύρων τις βάζει μπρος και ξεσηκώνει ολόκληρο κομμάτι στο πλευρό των εξεγερμένων. Είναι μια φοβερή εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς ότι συνέβη και στη Γαλλία πριν από κάποια χρόνια. Όταν είχαμε τις ρατσιστικές δολοφονίες της αστυνομίας, όταν είχαμε την εξέγερση στα προάστια, αλλά την απομόνωση αυτής της εξέγερσης, γιατί η ίδια η αριστερά ήταν μακριά από όλα αυτά. Γιατί η αριστερά δεν έβαζε σαν προτεραιότητα την κόντρα με τον ρατσισμό, την κόντρα με την Ισλαμοφοβία. Αντίθετα, στην Αμερική είναι συγκλονιστικό το ότι αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη αριστερά έχει βάλει στο κέντρο της τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό και παίρνει μια σειρά από
από πρωτοβουλίες που έχουν αναδείξει το κίνημα Black Lives Matter να είναι κέντρο της κρίσης και του ίδιου του πολιτικού συστήματος, του Τραμπ, αλλά και του ίδιου του καπιταλισμού στην Αμερική. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Το μεγάλο μάθημα το οποίο έρχεται στην Αμερική, και αυτός είναι ο λόγος που ξεσηκώνεται και η Ευρώπη, και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτό το κίνημα έχει επηρεάσει, είναι γιατί πραγματικά το τι σημαίνει ο ρατσισμός και το πόσο ζει ένας ολόκληρος κόσμος, όλοι αναζητάνε την απάντηση. Ο Τραμπ, η Ισλαμοφοβία και αυτά τα οποία συμβήκαν στην Αμερική με το να φτιάχνει ο τεράστιος φράχτης, με το να έχουμε το χωρισμό των οικογενειών, με το να κλείνουν την είσοδο στους μουσουλμάνους. Ήταν μια τεράστια επίθεση, συνδυασμένη με το σεξισμό και τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Αυτό λοιπόν, το τι ήταν ο Τραμπ σε σχέση με όλη την ακροδεξία και τους φασίστες στην Ευρώπη, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Ήταν αέρα στα πανιά όλο αυτό. Και όμως αυτό το οποίο ήρθε είναι το ξύλωμα αυτής της ατζέντας. Και απέναντι σε αυτή την ατζέντα, νόμος, τάξη και ρατσισμός, τι ήρθε? Μια φοβερή συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Αμερική, που δεν είναι απλή. Δεν είναι απλά μια συζήτηση. Η συζήτηση που λέει τέρμα τα λεφτά στην αστυνομία, και η συζήτηση που λέει διαλύστε τώρα την αστυνομία. Και αυτό δεν έχει μείνει στον αέρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μινεάπολης αποφάσισε να διαλύσει το αστυνομικό τμήμα. Κάτω από την πίεση των συγκρούσεων και των κινητοποιήσεων του κόσμου, το ξύλωσε ολόκληρο. Κυριολεκτικά το ξύλωσε. Γιατί ήταν βουτυγμένο μέσα στον ρατσισμό από πάνω μέχρι κάτω. Οι δολοφόνοι του George Floyd ήταν ολόκληρο το τμήμα. Δεν ήταν μόνο οι τέσσερις οι οποίοι μπήκαν και βάλαν τον γόνατό τους πάνω στο σβέρκο και δεν μπορούσε να αναπνεύσει όπως φώναζε. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα ρατσισμού, νόμου και τάξη στην Αμερική, στημένο από πάρα πολλά χρόνια. Το στήσανε οι Δημοκρατικοί τη δεκαετία του 90. Ο Τζο Μπάιντεν, που τώρα είναι ο μέγας υποψήφιος των Δημοκρατικών, ήταν ο αρχιτέκτονας αυτής της πολιτικής μαζί με τον Κλίντον. Της πολιτικής των μαζικών φυλακίσεων, της ποινικοποίησης των μαύρων και πάει λέγοντας. Και άρα το ότι είχαμε μια Αμερική με εκατομμύρια φυλακισμένους, μια Αμερική όπου ακόμα και στην πανδημία τι συνέβαινε, συλλαμβάνανε τους μαύρους που δεν είχαν μια μάσκα, αλλά μοιράζανε μάσκες στις ηλικίες των λευκών η αστυνομία. Έτσι, να την έχουμε αυτή την εικόνα του τι σήμαινε αυτή η ρατσιστική αστυνόμευση. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι στην Αμερική μόνο. Είναι αυτά τα οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτά τα οποία έκανε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το τι σημαίνει ότι κλείνω τα σύνορα και πνίγω έναν ολόκληρο κόσμο. Έλεγε ο Κώστας το πέρασμα του δουλεμπόριου και το τι σημαίνει η πνιγμή από την Αφρική στην Αμερική. Η πνιγμή στη Μεσόγειο, οι 20.000 πνιγμένοι, είναι ακριβώς το ίδιο έγκλημα. Είναι ένα φοβερό έγκλημα στα χέρια αυτό που παίζουν το χαρτί του ρατσισμού ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που συνεχίζει. Τι είναι οι φράχτες, τι είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τι είναι η έλεγχη στον δρόμο, το μεταναστό χωρίς χαρτιά. Λοιπόν, απέναντι σε αυτά είναι ο ξεσηκωμός στην Αμερική και αυτό το ξεσηκωμό έχουμε να το οργανώσουμε και από τη δικιά μας τη μεριά. Το ότι στις 26 του Ιούνιου στήσαμε μια ολόκληρη κινητοποίηση με σύνθημα Black Lives Matter, Refugee Lives Matter και υπήρχε αυτή η φοβερή ανταπόκριση από πρόσφυγες και μετανάστες, δείχνει αυτή τη δυναμική. Είναι μπροστά μας η δυναμική, δεν είναι πίσω. Από την ώρα που το κίνημα έβαλε χέρι στο μεγαλύτερο τραμπούκο παγκόσμια, η τύχη των μικρότερων τραμπούκων χρειάζεται να είναι ανάλογη. Αλλά αυτό δεν είναι αυτόματο. Όπως δεν είναι αυτόματη η πάλι ενάντια στο ρατσισμό. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Έχει τεράστια σημασία όχι μόνο ο οικονομικός αγώνας που έχει. Το αν δηλαδή οι εργάτες αισθάνονται δυνατοί με αυτοπεποίθηση στην οικονομική κρίση, όταν χτυπιούνται από την ανεργία, του πώς δεν πιάνουν τα επιχειρήματα που θα σου φάει τη δουλειά ο μετανάστης, έχει να κάνει με τον ίδιο τον ταξικό αγώνα, με την απεργία, με το πώς οργανωνόμαστε, πώς αντιστεκόμαστε. Και αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του πώς θα πατάμε στον ρατσισμό. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται τη συνειδητή πάλι της επαναστατικής αριστεράς, του να μπει η πάλι ενάντια στον ρατσισμό, στο κέντρο και στην οργάνωση
του ίδιου του κινήματος. Χωρίς την αντιδραστική πάλι δεν μπορούμε να γυρίσουμε τα πράγματα ανάποδα. Και η δικιά μας η εμπειρία και με την ΚΕΡΦΑ είναι ακριβώς αυτή. Είναι ότι πώς κλείσαμε τον δρόμο στους μαγαζί της Χρυσής Αυγής. Πατώντας πάνω στις στρατιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων, δολοφονούσαν μετανάστες και προσπαθούσαν να επιβάλλουν την δεξιά ατζέντα συνολικά. Του τι σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πάμε να δώσουμε τη μάχη για τις εξώσεις, τη μάχη για τα ανοιχτά σύνορα. Πραγματικά με αυτόν τον τρόπο είναι που κάνουμε το Black Lives Matter να είναι πραγματικότητα και στην ίδια την Ελλάδα. Έχουμε διεθνή συντονισμό με τα κινήματα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι πώς θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη, πώς θα ξυλώσουμε τους φράχτες, πώς θα ανοίξουμε τις πόλεις, τις πρόσφυγες, πώς θα ανοίξουμε τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Εκεί είναι η κόντρα, είναι μπροστά μας και πραγματικά το ότι την πάτησε ο Τραμπ, σημαίνει ότι μπορεί να πατήσουν και ο Μητσοτάκης και όλοι οι άλλοι Τραμπ που υπάρχουν στην Ευρώπη. Τώρα περνάμε στο κομμάτι της συζήτησης. Όποια ή όποιος θέλει να πάρει το λόγο, σηκώνει.